Οι γιαγιάδες που είχαν έρθει πολύ τότε από την πόλη, οι οποίοι συγκινούνται και κλαίνε βλέποντας το έργο αυτό. Και συγκινούνται και κλαίνε και εγώ δεν ήμουν στην πρώτη Σμύρνη, που ήταν στη Σμύρνη η οικογένεια Μπαλτατζή, δηλαδή της ταινής υποτίθεται και που έρχονται εδώ. Αλλά η Σμύρνη και η καταστροφή ήταν πολύ πιο πολλές οι λιποθυμίες του κόσμου. Τώρα. Ελένη, δηλαδή μιλάμε... δεν χρειάζεται να φορτιστώ καθόλου, γιατί κάνω και η ιστορία, η δικιά μου είναι, εξελίσσεται περίεργα και καταλήγουμε. Δεν χρειάζεται να φορτιστώ, είναι τόσο έντονο αυτό το πράγμα, τόσο πολύ ο αγώνας των ανθρώπων αυτών, των προσφύγων, των ανθρώπων που δεν έχουν οικογένειες, των ανθρώπων που δεν έχουν πατρίδες, που χάνονται, που βρίσκονται, που είμαστε και πάλι πρέπει να λέμε, δόξα τω Θεώ, έχω την πατρίδα μου. Έχω την πατρίδα μου, έχω το σπίτι μου, έχω την ηρεμία μου, έχω τον περίγυρό μου, είμαι στη γειτονιά μου, είμαι στις μνήμες μου, είμαι εκεί που είναι η ζωή μου. Όχι, είδες, ούτε αυτό το σκεφτόμαστε ποτέ. Όχι, γιατί... Γενικώς σκεφτόμαστε μέχρι εκεί που φτάνει που λέμε το μάτι μας. Αυτό. Δεν το πάμε παρά αυτό. Μας. Όχι. Σαν όλα να είναι δεδομένα. Το ξεκίνησες με την υγεία, αλλά ναι. Τέλος πάντων. Πάντα έτσι να είμαστε, αλλά δεν είναι έτσι η ζωή. Όχι, δεν είναι. Είπες και... κάτι που είχες να πεις για το δικό σου ρόλο, συγγνώμη. Ναι, εμείς... Και το σταμάτησες. Κοίταξε, στη Θεσσαλονίκη, όποιοι το ξέρουν, αν το ξέρουν, το μάθουν και από εμάς, η εβραϊκή κοινότητα είναι πάρα πολύ δυνατή. Πριν ακόμα έρθουν οι Ρωμνοί, έρθουν οι Σμυρνοί κτλ. Ήταν η πιο δυνατή κοινότητα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν 500 χρόνια εκεί. Και εμείς ήμασταν η εξέχουσα, ας πούμε, τάξη των πλουσίων Εβραίων, πάρα πολύ. Και υπήρχε και πάρα πολλοί κόσμος που ήταν φτωχός και πέννητες. Ήταν πάρα πολλές χιλιάδες οι Εβραίοι. Και ξεκινάμε τον πρόδρομο του Σουνίδη που κάνουμε το ζευγάρι. Ξεκινάμε μέσα στα Λούσα, μέσα στον Πλούτο, μέσα σε μια ζωή ευδαιμονίας και αυθονίας. Όπως πάρα πολλές φορές έχουμε. Mm-hmm. Και έρχεται ο πόλεμος και έρχεται η καταστροφή της Σμύρνης. Και αρχίζουν και έρχονται φυλές, έρχονται και οι Ρωμνοί από εκεί, οι Σμυρνοί. Και αρχίζει και έρχεται αντιμέτωπη η Εβραία, η αριστοκράτησα μέχρι χτες που την έννοιαζαν μόνο οι δεξιώσεις και τα λοιπά, με τον πόνο των ανθρώπων αυτών και που αρχίζει σαν να την έχει γράψει η Μιμή την ιστορία έτσι που να είναι η ιστορία παράλληλη με τη Σμυρνιάς που έφυγε από τα πλούτη και τις χαρές, πως ήταν η φιλιό Μπαλτατζή, μετά την καταστροφή, μια παράλληλη ιστορία των Εβραίων που ήταν εξέχουσα τέτοια. Εννοείς με τον πόλεμο με τους, και μετά με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, βέβαια. Σαν παράλληλη βίη δηλαδή, συνειδητοποίησης ότι πώς αλλάζει η ζωή. Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα, ας το πω μπαχαλίστικα. Γιατί, αυτό έτσι είναι. Τώρα που ξαναγυρίσαμε λοιπόν, γιατί εμείς το ξεκινήσαμε πολύ μεγάλη επιτυχία, έγινε ο χαμός όταν πρώτο ξεκινήσαμε πριν τον παλιό COVID. Όταν ξαναγυρίσαμε τώρα και άνοιξε το θέατρο, σήμερα έχουμε την πρεμιέρα των φίλων, ας το πούμε, γιατί παίζουμε 10 μέρες, πάει καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Ελένη, μου ήρθανε δάκρυα στα μάτια. Δάκρυα στα μάτια, γιατί 1,5 χρόνο ήμασταν μέσα όλοι. Ζούσαμε με αυτό το φόβο, αν θα ξαναβγούμε από τα σπίτια μας, αν θα ξαναβγούμε να δουλέψουμε, αν θα δούμε χρήματα, πώς να σου πω, δηλαδή. Και όταν ξαναβγήκαμε και τους είδα, αχ, λέω, μην ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Και ελπίζω, συγκινούμε πάρα πολύ. Είναι η αλήθεια σου, είναι η αλήθεια που και άλλοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτηκαν ή να ένιωσαν. Ζούμε σε έναν πανικό. Και πραγματικά λέγαμε, δόξα τω Θεώ που είμαστε στο θέατρο και δουλεύουμε και είμαστε καλά και έξω γίνεται χαμός. Και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς, ας μην επεκταθούμε στους άλλους άνθρωπους, δεν μπορώ να διανοηθώ πώς δεν κάνουμε όλοι ό,τι πρέπει για να συνεχίσουμε και να το περάσουμε. Να αρχίσουμε πάλι να δουλεύουμε, να αυτά, γι' αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση να έρθει. Είσαι πολύ αληθινή, Κωνσταντίνα μου. Είσαι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Ευχαριστώ. Το είπα και πριν, θα το ξαναπώ και τώρα. Η συγκίνησή σου είναι όλο αυτό που έχεις μέσα σου. Είναι συναισθήματα πολλά. Είναι πράγματα τα οποία σου δημιουργήθηκαν. Σου άφησε το χρόνο να μπορείς να τα σκεφτείς λίγο περισσότερο, ναι, σε αυτόν τον 1-1,5 χρόνο που η ζωή μας, ναι, έχει αλλάξει πολύ. Έχει αλλάξει πολύ. Έχει αλλάξει πολύ και είμαι και στη μέση της ζωής μου, γιατί έχω άλλα τόσα. Μ' αρέσει που τα έχεις μετρημένα. Ναι, τα έχω βάλει. Σε ζωστή και λέω 100. Να σου στη μέση.
Πες μου, ο φίλος μου πριν σε αποχαιρετήσω. Ποιος, ο Αποστολής. Ο Απόστολος. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, πραγματικά, ναι, όταν ναι. τον σκέφτομαι, σκέφτομαι γέλια. Ναι, μωρέ. Τις παλιές εποχές. Μα τι να σκέφτομαι. Έτσι τον έχω πάντα σκεφτεί. Όχι, τώρα είναι επίσης καλά. Πάλι καταπληκτικά είμαστε στο μόλις θες εδώ στο Sky. Sorry κιόλα, παιδιά. Δεν υπάρχει sorry, δεν είναι κάτι προς Θεού. Αλλά τώρα πήραμε το πλάνο. Τρέχουμε σαν τους παλαβούς και εκεί. Είσαστε ζευγάρι εκεί, με συγχωρείτε. Όχι, είμαστε. Έχουμε παντρευτεί δύο αδέλφια. Τι είμαστε? Αχ, είναι αυτά που δεν ξέρω, Μπακανάκη. Ναι, δεν ξέρω πώς λέω. Συνυφάδες.